Επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο τρισδιάστατο χάρτη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ονομάζεται Big Brain ή αλλιώς Μεγάλος Εγκέφαλος. Ερευνητές από τη Γερμανία και τον Καναδά απομόνωσαν 7.500 κομμάτια από τον εγκέφαλο νεκρής γυναίκας. Το Big Brain είναι ένας τρισδιάστατος άτλαντας του ανθρώπινου εγκεφάλου που δίνει τη δυνατότητα μικροσκοπικής ανάλυσης. Έπρεπε να κάνουμε περισσότερες από 7.500 ιστολογικές τομές του εγκεφάλου, οι οποίες επανασυνδέθηκαν σε τρισδιάστατη μορφή. Αυτό σημαίνει ότι αποκτήσαμε ξανά μια μορφή πάνω στην οποία μπορούμε να κινηθούμε. Είναι ακριβώς όπως το Google Earth, στο οποίο μπορούμε να περιηγηθούμε και να ζουμάρουμε σε συγκεκριμένες πόλεις, να δούμε συγκεκριμένους δρόμους. Ο άτλας του εγκεφάλου είναι κάτι παρόμοιο. Είμαι ο Νικόλας Παπαμινάς και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος είναι το σπουδαιότερο τμήμα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Θα σας παρουσιάσω όλα τα μέρη του εγκεφάλου στο καπέλο που έχω κατασκευάσει. Έχω βάλει καπελίτσες και διαφορετικά χρώματα σε κάθε μέρος του εγκεφάλου. Πρώτος είναι ο μετοπιαίος λοβός, που είναι για τη συμπεριφορά, την εξυπνάδα, τη μνήμη και την κίνηση. Από πίσω είναι ο κινητικός λοβός, που είναι για την εκτέλεση και έλεγχο κινητικών λειτουργιών. Με το ροζ χρώμα είναι ο σωματοαισθητικός λοβός, που είναι για την αντίληψη πόνου σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Ακολουθεί ο βρεγματικός λοβός, που είναι για τη γλώσσα, την ανάγνωση και την αίσθηση. Στα αριστερά είναι ο ενιακός λοβός, που είναι για την οπτική επεξεργασία και τον προσανατολισμό. Τα δεξιά είναι ο κροταφικός λοβός, που είναι για την ομιλία, την όραση και την μακροχρόνια μνήμη. Πίσω είναι το πιο σημαντικό μέρος του εγκεφάλου, η παραγκεφαλίτιδα, που είναι για την αναπνοή, την ισορροπία, την κατάποση και τους χτύπους της καρδιάς. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας βοήθησε η κατασκευή που έχω κατασκευάσει.